Σχεδόν πριν από ένα χρόνο, ένας από τους πλέον φωτισμένους μεγάλους αγιορείτες γεροντές μας του εξωτερικού είδε ένα συγκλονιστικό όραμα το οποίο παραθέτουμε περιληπτικά. Η Παναγία μας, γονατιστή μπροστά στο δικαιοκρίτη Χριστό, τον παρακαλούσε να γλιτώσει την Ελλάδα από κάποιο πολύ μεγάλο κίνδυνο και καταστροφή που θα ερχόταν μελλοντικά. «Όχι, μητέρα», έλεγε ο Κύριος, «κοίταξε τι γίνεται στην Ελλάδα, κοίταξε την αμαρτία. Συγχώρεσέ τους, Υιέ μου, σώσε την Ελλάδα που σε πιστεύει και μας αγαπά». «Όχι, μητέρα, δεν με αγαπά και δεν με πιστεύει με τέτοιες σαρκικές αμαρτίες. Σε παρακαλώ, παιδί μου, με δάκρυα τώρα παρακαλά τον Κύριο η Παναγία, μην το αφήσεις να γίνει». «Δεν γίνεται, μητέρα, και μη μου το ζητάς, σε παρακαλώ», είπε ο Χριστός πικραμένος από τους Έλληνες που έχασαν κάθε ευσέβεια και μέτρο, κάθε καθαρότητα και πνευματικότητα, μολύνοντας με αμαρτία και πονηριά και ασέβεια μικρούς και μεγάλους. «Άκουσε, παιδί μου και Κύριέ μου», επέμενε η Παναγία. «Άκουσε τις προσευχές μου και άκουσέ τα και τα παιδιά σου που με επικαλούνται και με παρακαλούν να σε παρακαλέσω. Δεν γίνεται, μητέρα. Η αμαρτία ξεχύλισε. Μην επιμένεις», λέει ο ολόφωτος Χριστός και χάνεται. Τότε στεναχωρημένη η Παναγία μας, η υπέρμαχος στρατηγός της Ελλάδας, κάνει κάτι απρόσμενο. Σηκώνεται όρθια, βγάζει το μανδύα της και τον αφήνει προστατευτικά πάνω στην Ελλάδα, ως αγία σκέπη, ως φοβερά προστασία, ένα συγκλονιστικό όραμα με το οποίο ο Χριστός μας αφήνει μια εντελώς τελευταία ευκαιρία μετάνοιας και διόρθωσης για χάρη και μόνο της μητέρας του. Μας κρατά ακόμη μισάνυχτη την πόρτα, αποκλειστικά για χάρη της Παναγίας μας, της μάνας της Ελλάδας, που σε τόσες μπόρες και φουρτούνες και πολέμους και σεισμούς και αιώνες μας έσωσε. Η Παναγία μας μας υπερασπίζεται επειδή τόσο την επικαλούμαστε με τις συνεχείς παρακλήσεις και προσευχές, ιδίως στον μοναστηριό μας. Τη ζητούμε διαρκή προστασία, παρά την αμαρτωλότητά μας που προκαλεί την οργή του Θεού.